καλό στο Δήμα, τον Δήμαρχο Ξάνθης, τον κύριο Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, να μας παρουσιάσει ένα τέτοιο παράδειγμα καλών πρακτικών των Δήμων στην εφαρμογή δημόσιων πολιτικών, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ξάνθης. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Επιτρέψτε μου πριν σας χαιρετήσω να δεχτείτε τα συγχαρητήρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το οποίο είναι στη συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλους όσους συνέβαλαν τέλος πάντων πραγματοποιείται σήμερα αυτή η σημαντική διοργάνωση. Και γιατί είναι σημαντική για όλους εμάς τους Δημάρχους, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα αυτό που λένε σήμερα καλές πρακτικές είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε μεταξύ μας οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικές Αρχές, προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να το κουμπώσουμε μεσαγωγικά στους Δήμους μας, ώστε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στους συνδημότες μας. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να υλοποιηθούν όλες αυτές οι καλές πρακτικές και υπάρχουν και κάποια κριτήρια τα οποία χαρακτηρίζουν μία δράση, μία ενέργεια του Δήμου ως καλή πρακτική, και αυτό έχει να κάνει σίγουρα και με το κόστος το οποίο επιβαρύνεται ή όποια δράση, αλλά και με το προσωπικό, το οποίο είναι κοινό μυστικό, βλέπω τους Δημάρχους εδώ, το ξέρετε όλοι ότι στους Δήμους σήμερα το προσωπικό σε όλες τις υπηρεσίες υπολείπεται και όσοι εργάζονται, οι στενοί μας συνεργάτες, γιατί έτσι μ' αρέσει και έτσι πρέπει να λέμε τους υπαλλήλους των Δήμων μας, είναι πάντα οι στενοί συνεργάτες του Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής, υπερβάλλουν αυτό προκειμένου να ταποκριθούν στα πάρα πολλά αυξημένα καθήκοντα που έχουν φορτωθεί οι Δήμοι. Το όραμα κάθε Δήμου, κάθε Δημάρχου θα έλεγα, είναι να δημιουργήσει ένα Δήμο ισχυρό. Αδιαφεσβήτητο είναι αυτό. Ο οποίος, ένα Δήμο ο οποίος βρίσκεται πάνω απ' όλα κοντά στον πολίτη, αφουγκράζεται, ακούει δηλαδή τις ανάγκες του, και βέβαια διαθέτει αυξημένα αντανακλαστικά ώστε να ικανοποιεί τι άλλο τις απαιτήσεις του. Δίκαιες και άδικες. Ένας σύγχρονος Δήμος σήμερα οφείλει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και στους διαφορετικούς ρυθμούς ζωής, είναι αλήθεια αυτό, της κοινωνίας μας. Έχοντας πάντα βέβαια ως απότερο στόχο το όφελος του Δημότη μέσα από την απλούστευση των διαδικασιών, την εξοικονόμηση χρόνου και κόπου, χώρο δεν αφορά το Δημότη, αφορά τους Δήμους, την ενίσχυση της διαφάνειας και την προώθηση πάνω απ' όλα των διαδικασιών συμμετοχικότητας. Γιατί κακά τα ψέματα, πάνω απ' όλα ο Δημότης θέλει να νιώθει ότι συμμετέχει σε ό,τι κάνει ο Δήμος και ο Δήμος τον θεωρεί σπίτι του. Περνώντας λοιπόν σήμερα στην ψηφιακή εποχή, ο σύγχρονος ψηφιακός Δήμος, όπως είπε ο συντονιστής προηγουμένως, οφείλει να αξιοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες που του παρέχονται. Τις δυνατότητες που προσφέρονται, που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Εφαρμόζοντας βέβαια και ενσωματώνοντας, θα έλεγα, όλες αυτές τις σύγχρονες τεχνολογίες σε όλο το φάσμα των δημοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Απότερος στόχος, γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται σημαντικά η καθημερινότητα των πολιτών με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, καθώς με ευέλικτες και καινοτόμες πρωτοποριακές υπηρεσίες καλυτερεύει τη ζωή του. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια τεράστια προσπάθεια να ενσωματώσουμε όλα αυτά μέσα σε ένα site.
μέσα σε, σε μια ιστοσελίδα όπου θα έβρισκε πληροφορίες, απαντήσεις, αλλά βέβαια όσο το δυνατόν να είναι πιο διαδραστικό, να αντλεί ακόμα και έντυπα την επόμενη μέρα, προκειμένου και στο επίπεδο της πληροφορίας, αλλά και στο επίπεδο της εξυπηρέτησής του, να κερδίζει και χρόνο, αλλά και έγκαιρη ενημέρωση. Έτσι λοιπόν, το site του Δήμου σήμερα χρησιμοποιεί προηγμένες διαδικτυακές τεχνολογίες και εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Γιατί επιλέχθηκε αυτός, απλά πράγματα, για την εξοικονόμηση πόρων. Προσφέρει επίσης υπηρεσίες ενημέρωσης, συμμετοχής, διαβούλευσης και διαφάνειας σε πολίτες και επισκέπτες του Δήμου, καθώς και εφαρμογές που αφορούν την ανοιχτή διακυβέρνηση, όπως η ψηφιακή χαρτογράφηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, με την απεικόνηση όλων των έργων ανάλογα με τον βαθμό ολοκλήρωσής τους, ποια είναι δημοκρατημένα, την πορεία του έργου, την εξέλιξή του και ποια είναι ολοκληρωμένα και σε ποιο σημείο αποτυπώνονται πάνω στο χάρτη, όχι μόνο της πόλης, αλλά ολόκληρου του Δήμου. Επίσης, παρέχεται προβολή πληροφοριών προς τους πολίτες για όλα αυτά με μια εφαρμογή της οποίας την επίδειξη θα την δείτε λίγο παραπάνω. Δεν είμαι ειδικό στο πώς έγινε. Έχω όμως μαζί μου αυτούς οι οποίοι υλοποίησαν όλα αυτά που ερχόταν ως πληροφορία στο Δήμο, στο Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά ξέρετε, για κάθε δουλειά χρειάζεται ένας ειδικός. Και εμείς αξιοποιήσαμε τους δύο υπαλλήλους που είχε το τμήμα πληροφορικής του Δήμου της Ξάνθης, οι οποίοι με απλά λόγια και τους είπαμε πώς θα μας το κάνετε αυτό και αυτοί βρίσκαν τον τρόπο. Το βλέπαμε, λοιπόν και την αντίδραση της κοινωνίας, ρωτούσαμε και προχωρούσαμε. Βήμα-βήμα, κομμάτι-κομμάτι. Βέβαια, μετά από αυτό, οφείλω να πω, πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση την καθαυτή του site, οφείλω να πω ότι ο Δήμος Ξάνθης έχει ήδη δρομολογήσει και άλλες τέτοιες ενέργειες, έχει δρομολογήσει και άλλα τέτοια έργα πληροφορικής, τα οποία θα υλοποιηθούν προσφέροντας στους πολίτες νέες εξελιγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ενδεικτικά μόνο θέλω να αναφέρω κάτι, ότι αναφέρω βέβαια στην επέκταση του ασύμπαντου δίκτυου Wi-Fi και αυτό γίνεται με την ίδια, αν θέλετε, πρακτική που χρησιμοποιήθηκε και για το στήσιμο όλο του site του Δήμου σε διάφορα σημεία της πόλης μας. Λοιπόν, την αξιοποίηση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών δίνοντας τη δυνατότητα διασύνδεσης όλων των υπηρεσιών μεταξύ τους χωρίς επιπλέον κόστη, καθώς και τη δυνατότητα την αναβάθμιση της εφαρμογής τουριστικού ενδιαφέροντος ξεναγός που αφορά την πόλη μας, κυρίως την παλιά πόλη της Ξάνθης, την αξιοποίηση του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος GIS, την εφαρμογή των ψηφιακών υπογραφών από τους υπαλλήλους, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων κατά τις συναλλαγές με άλλους φορείς, την πλήρη γενικά ψηφιοποίηση των εγγράφων, την εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μια στάση και τη δυνατότητα ηλεκτρονικών αιτήσεων και πιστοποιητικών από τους πολίτες. Να φύγω λίγο από το κείμενο και να πω γιατί είμαστε περήφανοι για αυτό που μέχρι σήμερα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα παρουσιάζουμε σήμερα στη Δημερίδα. Όλο το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε τους συνδημότες να ζητάνε το ένα, να ζητάνε την τάδε ευκολία, να ταλαιπωρούν πηγαίνοντας από υπηρεσία σε υπηρεσία, πιθανόν να λαμβάνουν ή να εισπράττουν ελλειπείς πληροφορίες και να μην έχουν και πλήρη εικόνα το τι συμβαίνει στο Δήμο.
η ενημέρωση αυτή ερχόταν αποσπασματικά όσον αφορά την πληροφορία από τα διάφορα ΜΜΕ που προσπαθούσαν. Πιστεύετε με να κάνουν την καλύτερη δυνατή δουλειά όσον αφορά την ενημέρωση, πριν όμως δεν υπήρχε μαζεμένο όλο αυτό το υλικό στο Δήμο. Τι κάνουμε σαν Δήμος, ό,τι κάνουν σήμερα όλοι οι Δήμαρχοι. Έχουν τεράστια, μικρασιάτικα τα λέγω, αυτιά. Δηλαδή, ακούνε το κάθε συνδημότη, κλέβουν ιδέες και προσπαθήσαμε όλα αυτά να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε σε ένα πάρα πολύ εύκολο, βατό site του Δήμου. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Και αυτό αποδεικνύεται με δύο πράγματα. Με το πόσα χτυπήματα εκεί υπάρχουν στο συγκεκριμένο το site και πιστέψτε με, δεν μας τύχησε τίποτα. Ούτε ένα ευρώ. Ακούω άλλους Δήμους ότι έχουν κάνει ανάθεση μιας παρόμοιας δουλειάς, το οποίο είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, πιθανόν, βέβαια. Έχω ακούσει επίσης Δήμους οι οποίοι ζητάνε τεχνογνωσία. Το μυστικό, αν θέλετε, είναι να εμπιστευτείτε το υπάρχον προσωπικό στους Δήμους, να θεωρήσετε αυτούς τους ανθρώπους συνεργάτες και να κάνετε πράξη τα όνειρα των συνδημοτών, οι οποίοι σας εμπιστεύτηκαν την θέση την οποία υπηρετείτε. Σε αυτό το σημείο θέλω να φωνάξω τον κύριο Πατσιντουρούση, τον διευθυντή της υπηρεσίας πληροφορικής. Είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας που, όπως είπα προηγουμένως, έχει πολύ λίγο προσωπικό, αλλά πάνω απ' όλα έχει ένα ωράριο λάστιχο που μαζί με τους συνεργάτες εκεί δεν σχολάνε ούτε τρεις ώρα, ούτε τέσσερις, ούτε στα υπηρεσίες, κάνουν πράξη τα οράματα του Δήμου και τα όνειρα και ό,τι περιμένει ο συνδημότης από εμάς. Κύριε Χατζηδημούση. Είμαι προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης και μαζί με τον συνάδελφο τον Γιώργο Δοκρόγια έχουμε αναπτύξει την ιστοσελίδα της υπηρεσίας της οποίας θα σας επιδείξουμε. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, η ιστοσελίδα είναι σχετικά πρόσφατη, σχεδόν με την εκλογή του Δημάρχου. Ξεκινήσαμε αυτή την δουλειά μαζί πάντα με τη συμπαράσταση και την καθοδήγηση του Δημάρχου, τον οποίο πάντα έχουμε στενή σχέση. Και προσπαθούμε συνεχώς να εμπλουτίσουμε την σελίδα μας με νέες υπηρεσίες προς τους δημότες. Λοιπόν, εκτός από την βασική ενημέρωση που παρέχουμε στην ιστοσελίδα που αφορά τα δελτία τύπου, τις προκηρύξεις, διαγωνισμούς, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε έχουν και τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στο Δήμο, μπορεί κάποιος να δει τις αποφάσεις που έχουν αναρτηθεί στο διάρκεια και αφορούν το Δήμο μας, χρησιμοποιώντας μια τεχνική RSS όπου αυτόματα φορτώνονται στο site μας από το διάρκεια οι αποφάσεις χωρίς να μεσολαβεί δικές μας ενέργειες. Λοιπόν, διάφορες άλλες τώρα υπηρεσίες που θα σας δείξουμε. Υπάρχει η υπηρεσία της χαρτογράφησης των έργων που αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος προηγουμένως, όπου έχουμε καταχωρήσει όλα τα έργα του Δήμου Ξάνθης και τα έχουμε κατηγοριοποιήσει ανάλογα με το στάδιο που βρίσκονται. Εδώ λοιπόν βλέπουμε αποκανισμένα όλα τα έργα, χαρτογραφημένα, όλα τα ολοκληρωμένα, αυτά που είναι σε εξέλιξη, τα προγραμματιζόμενα που είναι να γίνουν και αυτά που είναι προς αναμονή χρηματοδότησης. Έχουμε εισάγει δηλαδή όλα τα έργα στον χάρτη βάσει συντεταγμένων και μπορεί οποιοδήποτε να μπει και να δει και να πάρει πληροφορίες για αυτά τα έργα. Μας δίνει διάφορα στοιχεία λοιπόν για κάθε έργο αναλόγως αν κάνουμε κλικ πάνω του και μπορούμε να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες αν ανοίξουμε το link που μας βγάζει και να δούμε και διάφορες φωτογραφίες. Είπαμε ότι μπορούμε να επιλέξουμε ποιες κατηγορίες θέλουμε να δούμε. Ο
μπορούμε να δούμε μόνο τα ολοκληρωμένα, για παράδειγμα, και να πάρουμε πληροφορίες για αυτά. Ενώ ακριβώς από κάτω υπάρχει μία λίστα με όλα αυτά τα έργα. Πατώντας επάνω, μας δείχνει και το σημείο στο οποίο βρίσκεται το έργο, με τις πληροφορίες του, και μπορεί ο καθένας δηλαδή να πάρει πληροφορίες για αυτό το έργο που τον ενδιαφέρει. Η εισαγωγή των στοιχείων των έργων είναι σχετικά εύκολη και μπορεί να γίνει από το τμήμα μας ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις τεχνικές που είναι υπεύθυνες για το έργο. Ένα σημείο μπορεί να καταχωρηθεί εύκολα περνώντας κάποια δεδομένα του, δίνοντας κάποιο όνομα, την διεύθυνση και την περιοχή στην οποία ανήκει. Μπορούμε να δώσουμε κάποιες συντεταγμένες γεωγραφικές αν έχουμε, γεωγραφικό μήκος ή κλάδος, ή μπορούμε απλά να μεταβούμε στο χάρτη και να επιλέξουμε εμείς το σημείο που θέλουμε να τοποθετήσουμε το έργο. Επιλέγουμε μετά την κατηγορία του, τι θέλουμε να είναι, το σήμα δηλαδή που θα δείξει, και καταχωρούμε. Δηλαδή με αυτόν τον εύκολο τρόπο μπορεί όχι μόνο κάποιος από το τμήμα πληροφορικής, αλλά οποιαδήποτε υπηρεσία είναι υπεύθυνη για ένα έργο, τους κατάλληλους κωδικούς φυσικά ο καθένας θα μπαίνει και να καταχωρεί το έργο που τον ενδιαφέρει και θα απεικονίζεται online εκείνη τη στιγμή στο σύστημα. Μπορούμε να επιλέξουμε κάποιες περιοχές από την Ξάνθη που θέλουμε να δούμε συγκεκριμένα σημεία της ή μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες όπως είπαμε. Τώρα, με την ίδια λογική και την ίδια τεχνική της χαρτογράφησης έχουμε προχωρήσει στην χαρτογράφηση των κάδων ανακύκλωσης, όπου έχουμε εισάγει όλους τους κάδους ανακύκλωσης που βρίσκονται στο Δήμο μας και αφορούν κάδους συσκευασιών ή αποκλειστικά μόνο για γυαλί. Και μπορεί έτσι κάθε δημότης να δει πού υπάρχουν στην περιοχή του κάδοι, σε ποια σημεία, και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει ίσως να έρθει σε επαφή με τις υπηρεσίες για κάποιο πρόβλημα που έχει ή κάποιες προτάσεις που μπορεί να κάνει. Υπάρχουν κωδικοί σε κάθε κάδο και μπορούν και οι ίδιες υπηρεσίες μας μέσω αυτού του εργαλείου δηλαδή να κάνουν κάποιο προγραμματισμό για την διαχείρισή του. Λοιπόν, να μείνω στην ίδια τεχνική, μπορεί κάποιος πάλι με τον ίδιο τρόπο, κάποιος δημότης, να βρει στο χάρτη τα κτίρια των υπηρεσιών του Δήμου. Αν τον ενδιαφέρει μια υπηρεσία, μπορεί να ψάξει στο χάρτη που βρίσκεται. Και μάλιστα υπάρχει και ένας οδηγός προήγησης που μπορεί να του δώσει οδηγίες για να μεταβεί στο ανάλογο σημείο που τον ενδιαφέρει. Δηλαδή, μπορεί κάποιος εδώ από την κεντρική πλατεία του δίνει οδηγίες πώς να μεταβεί στην υπηρεσία του ΚΕΠ του Δήμου Ξάνθης. Και μάλιστα από κάτω του γράφει αναλυτικά για τις οδηγίες. Είναι σαν ένας οδηγός. Λοιπόν, στη συνέχεια βλέπουμε ότι έχουμε συμπεριλάβει και τον θεσμό του συγκαταστάτη του Δημότη και της επιχείρησης που είναι σχετικά πρόσφατος, όπου δίνουμε πληροφορίες στο Δημότη για το τι πρέπει να προσέξει και του δίνουμε τη δυνατότητα είτε να κατεβάσει ένα έντυπο για την υποβολή των καταγγελιών που θέλει και να το στείλει με email, ίσως, ή να το φέρει ο ίδιος στην υπηρεσία. Αυτό είναι το έντυπο καταγγελίας. Ή μπορεί μέσω της online φόρμας καταγγελίας εδώ να συμπληρώσει κάποια στοιχεία, τα στοιχεία του και διάφορες πληροφορίες στην υπηρεσία που αφορά καταρχήν η καταγγελία και διάφορες και μια περιγραφή σύντομη και μπορεί επίσης να υποβάλλει και συγκεκριμένα κάποια έγγραφα, αν θέλει. Επίσης, παρέχουμε ενημέρωση όχι μόνο για τους δημότες, αλλά και για τους επισκέπτες στο site μας, όπου μπορεί κάποιος να περιηγηθεί και να διαβάσει κάποια στοιχεία για την Ξάνθη, για τα αξιοθέατα, για τους εορταστικούς θεσμούς και για τη διαμονή. Μπορεί δηλαδή να δει εδώ διάφορα αξιοθέατα του Δήμου μας, και να πάρει κάποιες πληροφορίες για αυτά, αναλυτικές, όπου μέσα θα βρει και κάποιο υλικό οπτικοακουστικό, κάποια βίντεο ή φωτογραφίες ανάλογα με το θέμα και επίσης μπορεί να βρει και τη θέση του αξιοθέατου
που έχει επιλέξει στον χάρτη που τον αφορά. Επίσης, όπως βλέπετε εδώ, το site μας χρησιμοποιεί νέες σύγχρονες τεχνολογίες, δίνει δυνατότητα στον δημότη να χρησιμοποιήσει τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία είναι και ο ίδιος φυσικά και να ακολουθήσει το Δήμο μας που έχει σελίδες στο Facebook, στο Twitter, στο Google Plus και σε διάφορα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Ή μέσω των τεχνολογιών RSS μπορεί να εγγραφεί και να παίρνει δελτία τύπου ή προκηρύξεις κατευθείαν στο κινητό του ή στο tablet ή στον υπολογιστή του αν θέλει. Συγκινητές γραμμές αυτές είναι οι υπηρεσίες. Έχουμε το ημερολόγιο εκδηλώσεων, το οποίο μας το ζήτησε ο Δήμαρχος να καταχωρούμε τις εκδηλώσεις, τις προσεκτικές εκδηλώσεις που υπάρχουν στο Δήμο μας και μπορεί κάποιος δηλαδή να μπει και να δει πολύ εύκολα και γρήγορα τι εκδηλώσεις είναι προγραμματισμένες να γίνουν στο Δήμο, να πάρει κάποιες πληροφορίες για αυτά. Και το κυριότερο, μπορεί όχι μόνο να το χρησιμοποιήσει κάποιος δημότης για να πάρει πληροφόρηση, αλλά και οι ίδιες υπηρεσίες, οι πολιτικοί φορείς, τα νομικά πρόσωπα για κάποιο προγραμματισμό, ίσως κάποιων εκδηλώσεων, τη λογική να μην συμπίπτουν οι εκδηλώσεις μεταξύ τους. Μία τελευταία έτσι, επίδειξη που έχουμε να κάνουμε, έχουμε κάποιες κάμερες στο Δημαρχείο μας και μπορεί κάποιος να μπει και να πάρει μία live εικόνα των δεδομένων στιγμής. Τώρα βέβαια είναι μέσω του ασύμματο δικτύου, το οποίο καταλαβαίνει ότι είναι λίγο αργό και δεν μας δίνει μεγάλη ταχύτητα. Έχουμε τρεις κάμερες και μπορεί κάποιος να πάρει και να δει τη συγκεκριμένη στιγμή, όπου την βλέπω βρέχει, να θυμάμαι. Και οι εικόνες αυτές ανανεώνονται ανά 10 δευτερόλεπτα και μπορεί να έχει δηλαδή μια πραγματική εικόνα στον υπολογιστή. Αυτά σε κινητές γραμμές. Συνεχώς εμπλουτίζουμε την εφαρμογή, φτιάχνουμε καινούργιες υπηρεσίες, πάντα συνεργασία με το Δήμα και τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Να ευχαριστήσω τον Αντώνη. Να έτυχε να είμαι για δουλειές του Δήμου στην Αθήνα και δεν μπορούσα να είμαι σε μια σημαντική εκδήλωση στο Δήμο της Ξάνθης. Ξέρετε πόσο έκπληξη νιώθαν κάποιοι συνδημότες ή και υπηρεσιακοί ή και αντιδήμαρχοι όταν εγώ έδινα οδηγίες βλέποντας το κινητό τη live camera τι γινόταν στην πλατεία. Θέλω να πω αυτό που λέμε πάντα έξυπνες λύσεις, σε οποίες βέβαια δεν είναι κατά ανάγκη δύσκολο να εφαρμοστούν, απλά είναι, πρέπει να σου τις πούν, να διαλέξεις την ιδέα η οποία θα αποτυπώσει στις ανάγκες του Δήμου και βεβαίως να κάνεις αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον για τους 6 πρώτους μήνες που λειτουργεί το site το θαύμα του Δήμου. Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσουμε και να σε χαρούμε κιόλας. Ένα γρήγορο σχόλιο από τον πρόεδρο του Κλειστέμι, τον κύριο Μιχάλη Χριστάκη, για να πάμε. Θέλω να πω το εξής, ότι επειδή είχαμε κάποια ερωτήματα, να πω ότι το θέμα του Δήμου Ξάνθης το επιλέξαμε, γιατί είναι ότι έχουν γίνει πράγματα σε μικρό χρονικό διάστημα με μεγάλη προβολή για την πόλη. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι τα επόμενα 7 χρόνια θα έχουμε μεγάλη κατεύθυνση για τις λεγόμενες έξυπνες πόλεις. Το σπάθησε ήταν το μέλλον. Που σημαίνει ότι το ότι δεν έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, γιατί το είχαν ανακαλύψει το ανθρώπινο δυναμικό, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνω προσπάθεια να το βρω, αλλά πρέπει να συνδέσω το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με το όραμα της δημιουργικής αρχής για να παράγω το αποτέλεσμα. Άρα η επιλογή λοιπόν από εμάς της Ξάνθης για να παρουσιάσει σήμερα εδώ είναι ότι ένα τρίπτυχο. Σε μικρό χρονικό διάστημα, με τη σωστή διαχείριση των ανθρώπων έτσι, και την εμπέδωση του οράματος της δημιουργικής αρχής, άρχισε να παράγει το αποτέλεσμα. Αυτό όμως που θέλαμε εμείς περισσότερο να δείτε είναι ότι έξυπνες ιδέες μπορούν να πετύχουν πολύ έξυπνα αποτελέσματα. Λοιπόν, αν πείτε, είναι ο χάρτης των τεχνικών έργων. Μπορεί να είναι χάρτης και μια σειρά από πράγματα. Μπορεί να είναι ο χάρτης των μουσείων. Μπορεί να είναι ο χάρτης μια γιορτής που κάνει πόλη με ένα παραδοσιακό φεστιβάλ ή οτιδήποτε. Όλα από κάπου ξεκινάνε. Άρα λοιπόν, ακόμα και με αναγωγή μια έξυπνη ιδέα, μπορεί αυτή να παράγει μια άλλη έξυπνη ιδέα. Οπότε λοιπόν, εδώ μπορούμε να πούμε ότι οφείλουμε διπλό μπράβο στη Ξάνθη, γιατί κατάφερε μια μεγάλη πόλη έτσι, να αναδείξει σε μικρό χρονικό διάστημα με πολύ καλή συνεργασία με τις υπηρεσίες αυτά. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα δούμε και μέλλον. Άρα τι κάνουμε, βλέπουμε ποιοι έχουν κάνει κάτι καλό και παίρνουμε μια ιδέα και το προσαρμόζουμε στα δικά μας τα δεδομένα. Λοιπόν, όπως και η Ξάνθη, δεν περίμενε κανένα να εδώ, ο φίλος μου από το Εθνικό Υπογραφείο, μου λέει: εσύ έχει εφαρμογή Λονδίνο Ξάνθη. Τι γίνεται εδώ. Έτσι. Άρα, μην νιώθουμε υποδέστη. Έχουμε δυνατότητα να κάνουμε τις καλές πράξεις.
Λοιπόν, το πάλι συγχαρητήρια. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που